Καλλιεργητική περίοδο. Από εδώ και πέρα, αν το πάμε με το παλιό ημερολόγιο που είναι 13 μέρες, έπρεπε να βγουν να σπέρνουν ο κόσμο και χρειάζονται ορισμένες νομοθεσίες ο κόσμο. Έπρεπε να βγουν στου πάνελτε να μαζέψουν τα σφαχτά του, να φύγουν από την καλλιεργητική περίοδο από μέσα και έπρεπε όλες και οι νομοθεσίες που αφορούσαν την περίοδο του χειμώνα να τις θεσπίσουν. Περίοδο, λοιπόν, μια
από τις δύο γενικές συνελεύσεις που γίνονται στο χωριό. Δύο γίνονται οι γενικές συνελεύσεις που γίνονται τώρα, μία της Αγίας Θεάδος και μία του Αγίου Δημητρίου. Γιατί είναι μία περίοδος που αρχίζουν ορισμένες περίοδους. Η Αγίας Θεάδος αρχίζει η περίοδος του Θέρους και του ναι. Και εδώ, αυτή η περίοδος είναι η περίοδος που αρχίζει η καλλιέργεια. Αυτό εσείς σαν ιερέας πιστεύεις ότι και στην αρχαιότητα, δηλαδή πριν έρθει η δικιά μας η θρησκεία, ναι. Λες να υπήρχαν τέτοια, δηλαδή εγώ γιατί πιστεύω... με τη Δήμητρα, δηλαδή με τη Γεωργία... Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει εγώ ξέρω ότι η Όλυμπος είχε ορισμένα ας πούμε προνόμια και νόμους τα οποία τα θέσπιζαν εδώ και έτσι επικράτησε τους κόσμους. Χωρίς... Και με σοφία. Ναι, με σοφία. Τα πάντα με τη σοφία. Και είναι τόσο οργανωμένα που εμείς δεν μπορεί να πλησιάζουν που είναι με τοπική αυτοδιοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση. Και ήταν υπό τη σκιά του Τούρκου φυσικά τα πάντα και τρώνε το χαράζι οι άνθρωποι και όλα αυτά. Αλλά εκείνο που η διοίκηση εδώ μέσα του χωριού γίνεται από τους ντόπιους. Και θεσπίζουν τους νόμους τους και διοικούσαν οι ίδιοι και κάνουν. Δεν περιμένω το κεντρικό όπως περιμένουμε τώρα εμείς το κεντρικό κράτος να μας βάλει με τάξη και να... Κοίτανε καλύτερα αυτή η αυτοδιοίκηση, είναι ακριβώς ο ορισμός της έτσι η αυτοδιοίκηση. Αυτοδιοίκηση, κοιτάξτε, ό,τι έχουν γίνει εδώ στην περιοχή μας, οι δεντροφυτεύσεις και αυτά, όλα, όσα έχουν γίνει, αυτά έχουν γίνει εξαιτίας του ότι υπήρχε αυτές οι νομοθεσίες και σέβονται, όλοι σέβονται και οι γεωργοί και οι σπάνιες σέβονται τις νομοθεσίες αυτές γιατί ήταν αυστηρός ο Πέλεγκης. Από το, εδώ, από το, όχι από τα κρατικά όργανα, από το Δήμο. Και ήταν σεβαστές, δηλαδή είχαν γνώση. Γιατί ένας νόμος είναι δίκαιος. Όταν βλέπει ότι μετά στην πορεία ότι έχουν δίκαιο. Μάλιστα. Και έτσι αυτός είναι. Αυτός είναι. Εδώ τώρα που συμβαίνει και... το αντίθετο, ότι γι' αυτό έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη στον κόσμο. Έχει γεμίσει ο κόσμος νόμους χωρίς να εφαρμόζεται κανένας. Και παράδειγμα. Ναι, και παράδειγμα, να στείλουν όξο παράδειγμα. Θέλω να μου περιγράψεις εδώ τώρα, τελείωσε. Πώς ήταν τα παράδειγμα που τα έχεις δει σαν παιδάκι, πες. Εδώ τι ακριβώς γινόταν. Κοιτάξτε, αυτό βέβαια το καθεστώς μετά το πόλεμο σταμάτησε. Εσύ που το θυμάσαι, μικρό παιδάκι, τι ναι. Γινόταν εδώ πέρα. Εδώ έρχονται, εκτός του ότι έρχονται για να προσκεφηθούν, αλλά έρχονται να σκοπούν αυτό για τη σύσκεψη. Όλα εδώ τα πεντζούλια, όλα και γύρω-γύρω υπήρχε ο κόσμος και περιμένα. Όπως κάθονται τώρα εδώ πέρα. Ναι, όπως κάθονται οι άνθρωποι εδώ πέρα, γύρω-γύρω, όλο. Πολλοί κόσμος, όλο το χωριό, γιατί επεριμέναν. Επεριμέναν τους νόμους να θεσπιστούν οι νόμοι και να ακούσουν. Κοίταξε. Να ακούσουν. Γιατί δεν μιλούσαν όλοι. Εδώ ενδέχθηκε το απόφθημα, λέει, οι έχοντες στην Κίνα, έχουν τον λόγο. Ο καθένας δεν μπορούσε να μιλήσει. Είναι σημαντικό αυτό. Οι ποιμένες ακούγαν και πείθοντο. Και έτσι έγινε, ό,τι έγινε στην περιοχή μας, τα δέντρα όλα αυτά που υπάρχουν που είναι γεμάτο στον κόσμο, βέβαια έγινε το τελευταίο τόπο. Μέσα από 1900 έγινε. Μέσα από 1850 που έγινε οι δεντροφυτείες. Που δεν είχε ελιές. Το λάδι το φέρνει από την Κρήτη με τον Λαϊκό. Πότε ήταν οι δεντροφυτείες πρώτα, το 1850 και μετά. Άρχισε το Φορόκλειο, ξέρω αυτά όλα. Ναι. Εδώ τα άλλα μέρη. Το Φίλιος και αυτά είναι του 1920. Πάντως είναι ενδιαφέρον αυτό μας λες, πατέρα μου, γιατί είσαι και ένας εδώ που ξέρεις, είσαι εδώ, εγώ, είσαι μες τα ήδη και τα έθιμα, είσαι ο τελευταίος ιερέας εδώ που με τόση πείρα και τόση ιστορία βέβαια και γι' αυτό είναι καλό μετά το πέρας κάθε λειτουργία να μας λες δύο λόγια για να μένουν, δεν είναι, δεν πάνε να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά είναι καλό να μένουν. Κοίταξε, θα χαθούν όλα, Γιάννη μου, θα χαθούν δυστυχώς όλα. Γιατί... Αν παίρνουν σαν ανάμνηση κάποια φωνή που μιλάει, που το έχει βιώσει, είναι το καλύτερο και μάλιστα του ιερέα μας. Εδώ, όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός του 1848, είχε 70 νεκρούς εδώ η πλατεία από έξω. 70 νεκρούς από τον σεισμό. Το 1848. Μεγάλο. 100 χρόνια πριν την σωμάτωση. Ναι. Και εδώ που πέσα τόσο είχαμε και νεκρούς. Δηλαδή. 70 νεκρούς. Ήταν εδώ σε ξένα πρώτο. Γιατί ξέρετε ότι τα νεκροταφεία ήταν γύρω-γύρω στους ναούς. Και τους εξωγιάζει ενώ ομαδικά τους εξωγιάζει. Και βλέπω στις σκοπίες στα οικογενειακά του Νεκλησάκη. Πάντως ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά, Γιάννη. Να είσαι καλά. Όλος ο κόσμος να είναι καλά. Ευχαριστώ.
Έχουμε και Δημήτρη να μας πείσει για τον Δημήτρη. Έχουμε και ένα Δημήτρη εδώ να μας πείσει για τον Δημήτρη. Κοίταξε. Που γιορτάζει σήμερα. Ο Δημήτρης φαίνεται ότι. Όλοι υποστήριξαν το χέρι που κέρδισε τον Δημήτρη. Αλλά λένε και ότι και ο αδερφός που είμαστε μου το είπε ότι και ο Δημήτρης ο τυχερός που πήρε μια Ολυμπίδα. Αυτά με αυτό το Δημήτρη. Εν πάση περιπτώσει είναι ένας άνθρωπος πράος και καλός και προσφέρεται σε όλες τις περιπτώσεις να βοηθήσει τον άνθρωπο του. Και τα παιδάκια του αφήνουν απ' έξω και... Ανεξήγαγος και καλός οικογενειάρχης, είναι αυτά. Ωραία. Ναι, να είστε καλά, πάτε. Χρόνια πολλά, ναι. Χρόνια πολλά. Στα λοιπόν. Μιχάλης. Ναι, να μου πεις δύο λόγια, μια που είναι η μέρα τέτοια, δώσε μου το κρασάκι. Από ποιον είναι? Είναι από το Μανώλη, το Διακομανώλη. Α, βοήθεια μας λοιπόν. Παραγωγή, εμφιάλωση, όλα είναι δικά. Αυτό τώρα εσύ είναι, είσαι επίτροπος, έτσι, αυτό ανήκει στο Νικολαίδη, πώς είναι? Ναι, όχι ολόκληρο, τη μια χρονιά το λειτουργούμε εμείς και την άλλη το λειτουργούν η άλλη οικογένεια που το έχει. Εμείς αισθανόμαστε στο ιστορικό και όλη αυτή τη συνέχεια θέλουμε να την κρατήσουμε ζωντανή και ερχόμαστε και με μεγάλη χαρά λειτουργούμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε και κάποιες σκέψεις πώς ακόμα να βελτιώσουμε την κατάσταση εδώ στο ναό, να τον ηλεκτροφωτίσουμε, να φωτίσουμε την πλατεία του και να τον κάνουμε και λίγο πιο λειτουργικό, χωρίς να ξεφεύγουμε από την παράδοση και από το... Γιατί μου είπε ο Παπαγιάννης προηγουμένως ότι εδώ είναι η δεύτερη συγκέντρωση που κάνανε όλοι μαζί. Ναι, εδώ γινόταν, ήταν η συγκέντρωση που γινόταν για τον προγραμματισμό της καλλιέργειας. Η δεύτερη, είμαι στην Αγία Τριάδα. Και άλλη ήταν στην Αγία Τριάδα που ήταν για τον προγραμματισμό των καλοκαιρινών, να το πούμε, δραστηριότητα. Και το άλλο που μου είπε, το 1848, είχαν εδώ 70 νεκρούς από το σεισμό. Από τον μεγάλο σεισμό που είχε γίνει, ναι, ναι, έτσι είναι όπως τα λέμε. Αισθάνομαι μεγάλο το ιστορικό βάρος και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Πάντως χαιρόμαστε που έρχεσαι εδώ και, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Καλά και καλή συνέχεια. Και με εσάς που συναντώ εσάς και όλους τους συμπατριώτες. Χρειάζονται να πάμε. Ευχαριστώ πολύ για να είστε πολύ. Ρώτησε τον παπά, είναι μια που γιορτάζει σήμερα. Είπα ότι γιορτάζει ένας Δημήτρης που έχουμε. Το χαιρόμαστε και είπε δύο τρία λόγια. Μπορεί να μου πεις και εσύ πώς αισθάνεσαι που είσαι πια ο Λυπίτης, λέω με τα παιδάκια σου εδώ, να δω Κωνσταντίνος και κοινωνείς μαζί μας πια, πού να σου πω, είμαστε ένα και το αυτό. Χαίρομαι που έχετε έναν Άγιο και έναν Δημήτριο. Γιατί Άγιο είχατε, Δημήτριο δεν είχατε, τώρα έχετε έναν Άγιο και έναν Δημήτριο. Χρόνια πολλά. Χρόνια σου πολλά. Και τα δικά σας περισσότερα. Ναι. Θα πω είχα όμως που... Ναι, ωραία, ωραία, έδεσαι και το λουκουμάς πάντως χρειάζεται. Ναι, βέβαια. Να είσαι καλά, πάντως έχουμε εδώ να μιλάς γιατί... Κι εγώ να είμαι καλά, Γιάννη, κι εγώ να είμαι καλά. Όλοι. Α, και εσύ. Ωραία, λοιπόν, ωραία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ωραία, ωραία. Τελειώσαμε. Παπά, βλέπεις ότι όσοι ήρθαν πάντως τιμήσανε τον Άγιο Δημήτριο. Ωραία είναι αυτά. Ευχαριστώ είναι. Ναι, ναι. Γιατί δεν είναι καμιά αξία όταν ο παπάς ο γιμός. Ναι, και έτσι βρισκόντουσαν και παλιά, βρισκόντουσαν και τώρα. Οι τρεις, οι πέντε, οι έξι, παλιά ήταν και πιο πολλοί. Πρώτα ήταν και γύρω στα. Εδώ πέρα ήταν και 300 άτομα. Ένα χωριό που είχε 3.000 κατοίκους. Πόσα άτομα ήταν εδώ που θυμάσαι εσύ, πρέπει να ήταν γεμάτο ο κόσμος. Όλες οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Όσα σπίτια βλέπεις, όλα ήταν ανοιχτά. Όλα ανοιχτά, ε. Όλα ανοιχτά. Όλα ανοιχτά τα σπίτια εδώ πέρα, ε. Ακόμα μέχρι το 1950-55 ήταν ανοιχτά σπίτια. Το 1955. Θυμάμαι μια μαθηνά που λέγαμε εγώ στην Αγία Βαρβάρα πέρα. Ναι, ναι. Πόσες φορές με δάκρυα έφευγα για στρατιώτες. Ναι, άφευγε για στρατιώτες. Πόσες φορές με δάκρυα θα έρθω στο νου μου, απόψε όπως φέγγω στα σπίτια του χωριού μου. Ωραία, ναι.
Βλέπω και στις ματινάδες τα καταφέρνει. Εσείς είσαστε από τα παλιά, αλλά πιο μεγάλο σε ηλικία εδώ πέρα και όταν βλέπουμε ένα μεγάλο εδώ στο χωριό. Πιο μεγάλο, γιατί εδώ το πιο μέρο λέμε στον όξο από εδώ. Όχι, όχι, λέμε ο πρεσβύτερο. Ο πρεσβύτερο. Έτσι λέγεται. Ο πρεσβύτερο, αλλά. Και μα λε ορισμένα πράγματα που μα θυμίζει στην παλιά όλη. Αυτό είναι το καλό, γιατί σπίτια κλειστά. Εσύ όταν μιλά, ανοίγουνε. Δυστυχώς. Εγώ ξέρω και τους διοκτήτες όλων των σπιτιών και βλέποντας τα από μένα, μνημονεύω. Τους πεθαμένους που θα είναι καλά και που θα ανήκει, να ξανάρθουν να ανοίξουν τα σπίτια του, γιατί... Δυστυχώς. Λοιπόν, ωραία. Να είστε καλά, να είστε καλά.